Τι κάνετε, κύριε Τσελεπίδη? Πολύ καλησπέρα, κύριε Ταγόρα. Είμαι πολύ καλά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Περιμένω το σημείο σας σήμερα. Να δω ποιο έχετε επιλέξει. Καλά, ρε Γιώργο, δεν θα μπορούσα να επιλέξω κάτι άλλο από αυτό που περιμένει. Δεν ασχολούμαι ούτε καν με τον Nations League, δεδομένου ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Ναι, τέσσερις τα ξημερώματα. Χθες είπα λάθος ότι ήταν. Ότι θα παίζαν το βράδυ, ας πούμε. Μπερδεύτηκα κι εγώ από την λαχτάρα μου να ξεκινήσουν οι τελικοί. Σήμερα τα ξημερώματα είναι. Ουσιαστικά στις 4. Θα μου πεις ότι έβαλες κινητήρι και δεν σε πνοεί μετά? Όχι, όχι, το πρόλαβα εκεί γύρω στις 12. Έβλεπα το τένις εκείνο το στεναχωρημένο στο Ρολάν Καρός με τα άδεια καθίσματα και τις κουβέρτες πάλι. Από αυτούς τους δύο που παίζαν χθες δεν τους ήξερα. Ο ένας από αυτούς δεν είναι, απέκλεισε το Τσιτσιπά. Ο Ρούνε και ο Ρούντ, δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Αυτός που συζητούσαμε κιόλας, ο Δανός. Αυτός είναι που κέρδισε χθες. Ποιος απέκλεισε το Τσιτσιπά? Ο Ρούνε. Ο Δανός. Ο Ρούνε. Ναι, ο Ρούνε. Τέλος πάντων. Και εκεί κάπου κάτσε 12.30 μία, άλλο εντάξει, άλλες τρεις ωρίτσες. Να το να αντέξω ή να πάρω ένα υπνάκο τώρα, να ξυπνήσω στις 4 και μετά να το πάω σε ρί. Αλλά ευτυχώς είδα ότι σήμερα τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι, δηλαδή στις 4. Και την Κυριακή και μετά, όχι, το δεύτερο παιχνίδι είναι την Παρασκευή προς Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, Πέμπτη προς... Το πρώτο είναι σήμερα, Πέμπτη προς Παρασκευή, ναι, στις 4 τα ξημερώματα, δεδομένη τη διαφορά ώρα. Και το δεύτερο έχω την αίσθηση πως είναι. Λοιπόν, 4 σήμερα. Στην Κυριακή, δεν είναι. Και το άλλο είναι Κυριακή βράδυ, ξημερώματα δηλαδή προς Δευτέρα, 3 η ώρα. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, οι Warriors νομίζω ότι κάνουν κάποια τρίκη, όχι, γιατί βγάζουν 2-3 παίκτες από τίποτα. Ποιους? Δεν έχω δει ρεπορτάζ. Είναι αυτή μεταξύ αυτών και τον Γουαντάλα. Να δούμε τελικά, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Χάρη θα χαριστεί. Εδώ και καιρό δεν παίζει. Δηλαδή στη σειρά με τους Mavericks δεν έπαιξε ο Γουαντάλα. Ναι, και τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγει. Που είναι πουλενάρα, που είναι πουλενάρα μεγάλη. Και πουλενάρα και μεταξύ άλλων αμφίβολος, ενώ δεν ήταν σίγουρο ούτε καν αν θα παίξει στο ξεκίνημα των τελικών. Ναι. Θεωρώ πως θα γίνει το 1-0, έτσι δεν είναι? Θα μου πεις από ποιον από ποιο θα γίνει. Θα γίνει από τους Warriors. Ναι, από τους Warriors. Και αξιοποιώντας την έδρα τους, γιατί οι Celtics, πρέπει να το πούμε αυτό είναι το στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξει οποιοδήποτε θελήσει να παρακολουθεί τη σειρά. Έχουν φτάσει μέχρι εδώ κάνοντας 5 break στις δύο προηγούμενες σειρές, 2 και 3. Αντίστοιχα, οπότε οι Warriors θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παιχνίδια στην έδρα τους, δηλαδή να αξιοποιήσουν την έδρα τους. Θεωρώ ότι αξίζει και το μείον 3,5 περισσότερο από την καθαρή νίκη των Warriors, δηλαδή οι Warriors να κάνουν μια νίκη και με διαφορά σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της σειράς και να βάλουν τις βάσεις ακόμα και για το 2-0, γιατί τα δύο πρώτα παιχνίδια είναι μέσα στο Golden State, και να πάνε με άλλον αέρα μετά στη Βοστόνη. Δηλαδή θα στηρίξουμε αυτό το μείον 3,5 που είναι περίπου στα 1,95. Τη στιγμή αυτή δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιηθεί και μέσα στις επόμενες ώρες θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εξαιρετικά παίκτης κλειδί, ο οποίος θα είναι από μία από τις δύο ομάδες για να αλλάξει αυτή η απόδοση, αυτό το handicap τη στιγμή αυτή. Από την Αθήνα, πολύ επιγραμματικά να πούμε πως ίσως τρεις είναι παίκτες που μπορεί να απασχολούν μεμονωμένα κάθε μία από τις τρεις ομάδες του κέντρου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ασχολείται περισσότερο με τον Κατσίνοβιτς, τον Ολυμπιακό, μπορεί να το βγάζουν προς τα έξω περισσότερο με τον Έλα Ραμπή. Και την ΑΕΚ που δεν γίνεται πλέον πολύ κουβέντα με την Αγία Σοφιά, τι θα γίνει με τον σχεδιασμό του ρόστερ από πλευράς του Αλμέιδα με τον Πινέδα να φαντάζει ίσως σαν βασικό μεταγραφικό στόχο. Το αξιοσημείο είναι ότι δεν ακούγεται κανένας Έλληνας για τους τρεις της Αθήνας στη στιγμή αυτή. Και η εθνική μας, η οποία μπαίνει σε ρυθμούς Nations League σήμερα το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο Belfast κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, σε παιχνίδι το οποίο πλέον τα χρήματα της Nations League και της ελληνικής μας ομάδας είναι από το συνδρομητικό κανάλι της Nova, μεταξύ άλλων, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο πρώτο παιχνίδι, το επίσημο του Πογιέτ, να μπορέσει η εθνική μας να βγάλει αυτό το διπλό και να μπει με το δεξί. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Ένα φρεναρισματάκι, Γιώργο. Ξέρεις, εμείς τα αποφεύγουμε αυτά. Εμείς τα χωρίζουμε. Άμα στο ή δεν ακουστεί ένα μπαπ στο τέλος, είναι όλα καλά. Και η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Καλά, να είσαι καλά.